Η πόλη του Καρπενησίου φιλοξένησε το Σάββατο 10 Αυγούστου το δεύτερο σταθμό του τρίτου Στερεά Run. Το Καρπενήσι Night Run αποτέλεσε γιορτή του αθλητισμού και του τουρισμού, δίνοντας παράλληλα ένα ξεχωριστό χρώμα στους δρόμους της πόλης. Έμπειροι αθλητές και αθλήτριες, ερασιτέχνες δρομής, γονείς, μικρά παιδιά συμμετείχαν σε μια θαυμάσια δρομική βραδιά που τους χάρισε ο τρίτος νυχτερινός αγώνας στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Το Καρπενήσι Night Run περιλάμβανε τρεις διαδρομές με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Μάρκου Μπότσαρη. Ο παιδικός αγώνας των 1000 μέτρων για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και ΑΜΕΑ ενθουσίασε με τους μικρούς να κερδίζουν το ζεστό χειροκρότημα όλων για την προσπάθειά τους. Ακολούθησαν οι κύριες διαδρομές του αγώνα. Στα 10 χιλιόμετρα νικητής ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής με χρόνο 35 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία διοργάνωση. Πολύ ωραία διαδρομή, θα πω εγώ. Δροσερή, μέσα στο πράσινο. Κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει όσοι υπερπονούμαστε στην Αθήνα. Το ευχαριστήθηκα ως τον πρώτο αγώνα της σεζόν και ένα μέρος προετοιμασίας μου. Πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Ματίνα Νούλα. Η πρέσβυρα του αγώνα με καταγωγή από την Ευρυτανία έκανε χρόνο 39 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν και φέτος υγιής και μπορούσα να συμμετέχω στον αγώνα. Χαίρομαι κάθε φορά που τρέχω στην πόλη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ να γίνονται στην πόλη μου τέτοιες διοργανώσεις και να έχει κόσμο, να έχει συμμετοχές από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Χαίρομαι και για την πρώτη θέση εννοείται. Χαίρομαι που συμμετείχα και ανυπομονώ για τον χρόνο και μακάρι να γίνονται πιο συχνά τέτοια στο Καρπενήσι, γιατί είναι αθλητικός προορισμός και είναι κρίμα να λείπουν τέτοια γεγονότα. Στα 5.000 μέτρα νικητής ήταν ο Σωτήρης Τσόνης με χρόνο 17 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα και στις γυναίκες κυριάρχησε η Εμμανουέλα Πλάκα που τερμάτισε σε 18 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στο θείο μου τον Θόδωρο που απεβίωσε σε 11 Φλεβάρι από ένα τροχαίο εδώ στο Καρπενήσι και ήταν και από εδώ. Εντάξει, ήταν και δύσκολη διαδρομή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Όλα ήταν υπέροχα, η ατμόσφαιρα μαγευτική. Είναι τιμή μου που τρέχω στα μέρη των προγόνων μου, γιατί έχω και καταγωγή από το μικρό χωριό, να το σημειώσω αυτό. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές, μέσα στη φύση, όλα τέλεια ήταν. Παρουσιαστής του Καρπενήσι Night Run ήταν ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Μαρτάκης. Εμένα είναι ένα αγαπημένος προορισμός, προσπαθώ και έρχομαι κάθε χρόνο, όχι για το Στερεά Run μόνο, είναι η τρίτη χρονιά που έρχομαι. Και για προσωπική έτσι, αναψυχή. Περνώ πάντα πολύ ωραία. Έχω αποκτήσει πολλούς φίλους εδώ και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Αυτό που ξεκινήσαμε με τον Φάνη τον Σπανό, τον Περιφερειάρχη και όλη την ομάδα, όλους τους συντελεστές, όλους τους ανθρώπους που έχουν βάλει το κομμάτι τους για να γίνει αυτός ο θεσμός. Χαίρομαι που είμαι και εγώ κομμάτι από αυτό. Είναι και δικό μου ένα μικρό κομμάτι ως παιδί μου. Και θα είμαι όσο με θέλουν, θα είμαι εδώ και θα το στηρίζω. Για όσα χρόνια πάει ακόμα, εύχομαι να τα εκατοστήσει. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την άψογη διοργάνωση είχε τη στήριξη του Δήμου Καρπενησίου, του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενήσι 2002 και της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας. Φυσικά για την επιτυχία του Καρπενήσι Night Run, πολύτιμος ήταν ο ρόλος των εθελοντών και των χορηγών. Πρέπει να συγχαρώ και τον Περιφερειάρχη και την ομάδα, δυνατή ομάδα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται για τρίτη χρονιά αυτό το δρομικό event και να δίνει ζωή και ένα ξεχωριστό, αν θέλετε, έτσι πνεύμα σε όλες τις πρωτεύουσες και μάλιστα τα 6 δρομικά events τα οποία γίνονται, στις 5 περιφερειακές ενότητες. Εγώ να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε πανελληνιονίκες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλά ρεκόρ και συμμετέχουν δίπλα στον ερασιτέχνη και εδώ φαίνεται και μεγάλη αξία του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Το να μπορέσει να προσδώσει ωραίες αξίες και στα μικρότερα παιδιά που είδαμε σήμερα να τρέχουν από την ηλικία των 5 και των 6 ετών. Να προτιμήσουμε τη Στερεά, να έρθουμε να συμμετάσχουμε και στις ωραίες γιορτές που έχουμε πολιτιστικού περιεχομένου, τα ανταμώματα, τα πανηγύρια και βέβαια και βραδιές σαν και αυτές που είναι ένα αντάμωμα πάρα πολλών Ελλήνων και από την Αμερική. Χαίρομαι που βλέπω φέτος και πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και από τον απόδημο ελληνισμό και να συγχαρώ και πάλι γιατί περιφέρεια, το κομμάτι των Δήμων, όλοι οι όμιλοι, οι σύλλογοι των δρομέων στη Στερεά Ελλάδα και τοπικοί σύλλογοι όπως είναι εδώ της Βάσος και βέβαια και ο ΣΕΓΑΣ. Ο τοπικός ΣΕΓΑΣ κάνει αυτή τη διαφορά με τη συνεργασία. Να συγχαρώ λοιπόν και εγώ και να υποσχεθώ του χρόνου σίγουρα το πεντάρι θα το τρέξω κι εγώ. Ένα σημαντικό αγώνα που ουσιαστικά είναι ένα λαμπερό κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας μεγάλης εικόνας. Ποια είναι αυτή? Να κάνουμε το Καρπενήσι στην Ευρυτανία και τη Στερεά Ελλάδα αθλητικό προορισμό. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε τη φύση, έχουμε το περιβάλλον, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την όρεξη να το πετύχουμε. Το Στερεά Run είναι πλέον θεσμός. Το Καρπενήσι φόρησε τα γιορτινά του, φόρησε τα αθλητικά του. Αγαπάμε Καρπενήσι, αγαπάμε αθλητισμό, αγαπάμε εθελοντισμό.
Μιλάμε αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, έχουμε γίνει τουριστικός προορισμός και πάμε πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. Βέβαια οι αθλητές ήταν λίγο τυχεροί σήμερα γιατί δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω την προετοιμασία μου, αλλά δεσμεύομαι για τον χρόνο. Το σημαντικό με όλα αυτά τα event τα μεγάλα είναι ότι γινόμαστε ένας προορισμός αθλητικός σε off-season περίοδους. Και όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό και τον ποδηλατικό και τον ποδοσφαιρικό αλλά και το, του τρεξίματος όπως βιώνουμε σήμερα. Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο ωραία συναισθήματα μου βγάζει και σε μένα και στον κόσμο που παρακολουθούν τον αγώνα. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αυτό το Στερεάρα είναι το καμάρι της περιφέρειας μαζί με το μπάσκετμπολ που ολοκληρώσαμε πριν από λίγο καιρό με τον Νίκο τον Οικονόμου. 22 Σεπτεμβρίου είναι ο επόμενος αγώνας στην Θήβα, 29 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά και μετά ακολουθεί η Άμφισσα και κλείνουμε στη Λαμία, στην πόλη μας με το Λαμία Night Run. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στους αθλητές, σε όλο τον κόσμο, στους θεατές, στους εθελοντές. Είναι μια μεγάλη γιορτή, γιορτή του αθλητισμού, γιορτή του πολιτισμού, γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Για επισκέπτες, για μόνιμους, για αθλητές, για παιδιά, για λιγότερο αθλητές, αλλά είναι μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει, συνεχίζεται, μπορεί να κάνουμε και κανένα μπάνιο, αλλά και στα βουνά ωραία είναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε εδώ αυτόν τον αγώνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο το Καρπενήσι. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά, τους ενήλικες και τους διοργανωτές για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση. Το Καρπενήσι σφίζει από ζωή. Έχουμε κοντά μας μικρούς, μεγάλους, οικογένειες. Έχουμε τη Σοφία τη Ζαχαράκη, την αγαπημένη μας Ευρυτάνησα Υπουργό. Όλος ο Δήμος είναι εδώ σύσσωμος, η αντιπεριφέρειά μας, εκπρόσωποι της περιφέρειας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι κάποια πράγματα σήμερα αποδεικνύουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Επειδή σίγουρα πολλά ακούστηκαν, θα σταθώ και θα δώσω έμφαση μόνο στα εξής. Ένας αγώνας σε μια πολύ δύσκολη ημερομηνία, που είναι γεμάτη όμως με αθλητές που είναι σήμερα εδώ, περισσότερα από 300 άτομα. Και θα πω ότι στον αγώνα του Καρπενησίου, και θέλω να τονιστεί αυτό, υπήρξαν είτε ως συμμετέχοντες, είτε ως θεατές, άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουμε για να τους δούμε, άνθρωποι οι οποίοι τους έχουμε στα δωμάτια μας ως πρότυπα. Και θα πω ενδεικτικά ότι ήταν μαζί μας ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος, νικητής του Μαραθωνίου Αθηνών, ο Χαραλάμπος ο Πιτσιόλης, η Ειρήνη Τσουμπάκη, η Εμμανουέλα η Πλάκα, ο φυσικά Καρπενησιώτης ο Γιάννης ο Αντωνίου. Η Ματίνα Ινούλα, η δεύτερη νικήτρια του Μαραθωνίου και πρέσβυρα της διοργάνωσης και καρπενησιώτησα. Ο Στέργιος ο Διακοστεφανής, πρωταθλητής Πανελληνιονίκης στα 1500 μέτρα και νικητής σήμερα εδώ. Μιλάμε λοιπόν για 10 περίπου αθλητές Πανελληνιονίκες, οι οποίοι τιμούν πλέον τη διοργάνωσή μας και γι' αυτό και μόνο είμαι επιπλέον περήφανος.